να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Κοιταχτούμε λες γυριωτή πρωτοχρονιά. Με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά του αυτά. Έχεις κι αντίπα εγώ το έλας όλα αυτά. Αγκαρινάνε η καρδιά μου ρόδι τυχερό. Ας το χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί ξεχασώ να μου λες πολύ. Λες κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Περπατάμε χέρι-χέρι ως το πρωί. Για μοιράγες κάτι ξέρουν το εγχωρί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν. Μα να μπήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Αν αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά. Τα λάθη μου όλα. Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Αρέσουν όλα. Είναι ο κόσμος ιδανικός. Για το ταξίδι είναι δανεικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο γενικός. Είναι ο κόσμος ιδανικός. Για το ταξίδι είναι δανεικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο γενικός. Σαν άτοχος, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός. Για την ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Μα να πας σε αυτέ μου σε ψάχνω παντού. Με ενοχές και αδοχές που δίνα ραντεβού. Τα κρυφά μου στα πιο φθηνά και από τη φωλιά μου στο πουθενά. Συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Στα πιο φθηνά για τη φωλιά μου στο πουθενά. Συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες τη γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγανά στα αυτή. Γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Παλιά μου όνειρα που χρόνια καν κρυφτεί. Μου μιλάς σιγανά στα αυτή, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Πάμε να γνωρίσουμε και το συγκρότημα όμως. Πάμε, ναι. Θα σκοθούμε για καλύτερη... Ναι, 7 διαφορετικές φάτσες. Πρέπει να τις γνωρίσουμε, οπωσδήποτε. Ο Χρήστος με τον περίεργο πιθρό, για πες το. Πεχλιβάνης. Πεχλιβάνης, είδες. Αυτό. Θες να μας γνωρίσεις τα παιδιά, όλη την παρέα. Βεβαίως, όλες τις φάτσες. Όλες τις φάτσες. Λοιπόν, στην κιθάρα είναι ο Χρήστος ο Ιεράρχης. Γεια σου Χρήστο. Στα ντραμς ο Γιώργος Σάβα. Γεια σου Γιώργο. Στο τραγούδι Τζούλια Πέτρου. Γεια σου Τζούλια. Στον μπάσο Νεκτάριος Κασάρ. Γεια σου Νεκτάριε. Τραγούδι και ακουστική κιθάρα, ο Θεόδωρος Αγαθοκλέους. Γεια σου, Θεόδωρε. Και η Ευτυχία Μιχαήλ. Γεια σου, Ευτυχία. Στο τραγούδι. Τέλεια. Πόσο καιρό είστε μαζί συγκρότημα? Όλοι μαζί είμαστε από το Σεπτέμβρη, αυτοί που βλέπεις. Απλά κάποια από τα παιδιά παίζαμε σε περσινό γκρουπ, το Φάτσες, που πάλι ήμασταν στην μπουά της προοδευτικής. Τι γίνεται εκεί πέρα κάθε βράδυ παίζετε? Πρέπει να έρθετε να δείτε. Καταρχήν, ποιες μέρες παίζετε? Είμαστε κάθε Τρίτη, αρχίζουμε στις 10:30 στην Αυλαία. Με ένα μικρό ποσό για είσοδο. Ναι, μαζί με ποτό.
Ακριβώς. Ναι, επειδή βοηθάτε τους φοιτητές και τους νέους, φαντάζομαι. Η είσοδος είναι πολύ μικρή, οπότε πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Και πρέπει να κάνουμε κράτηση, φαντάζομαι. Πιστεύω είναι καλύτερα, γιατί γίνεται. Πανικός από τους φοιτητές. Και η μουσική που παίζεται εκεί είναι κάτι παρόμοιο από αυτό που είναι σήμερα. Είναι έντεχνο ελληνικό και ροκ. Ωραία, οπότε αν ευχόμαστε ότι καλύτερο. Θα κοπιάσετε. Εμείς θα έρθουμε. Θα το κανονίσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα να κατέβουμε να δούμε τι γίνεται. Α, είμαστε εκεί. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Να πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομματάκι. Εμείς ευχαριστούμε. Και εντάξει, τόσες φωνές. Πρέπει να έρθετε ακόμα μια φορά να σας γνωρίσουμε έτσι πιο. Είστε πολλά άτομα, πολλές φάτσες. Για μη σπαστούτε με ζωή σήμερα. Δεν μπορώ. Τόσους καλεσμένους εγώ δεν μπορώ. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είσαστε οι πρώτες δύο κοπέλες που, που έχουν έρθει για να τραγουδήσουν. Σωστά. Για φέτος. Ναι. Μας κάνει ποδαρικό. Εντάξει, ελπίζουμε μετά να είναι περισσότερες γυναίκες. Μήπως πρέπει να αρχίσετε για να δούμε πώς γινόντουσαν οι παραδοσιακοί Ελληνοτουρκοκυπρίων γάμοι και Τουρκοκυπρίων. Τι είπα? Σωστά το είπες. Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ναι. Ναι, είπα. Χόρεψε νύφη, χόρεψε, χόρεψε νύφη, χόρεψε, να λύσεις τα πα... Βρισκόμαστε στο χωριό Μαλλιά της επαρχίας Λεμεσού. Στο σημερινό μας ρεπορτάζ, οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν και οι μικρότεροι θα μάθουν τον τρόπο τέλεσης των παραδοσιακών γάμων τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων. Πόσο σημαντική είναι η διατήρηση αυτών των εθήμων? Είναι πάρα πολύ σημαντική η διατήρηση της κυπριακής παράδοσης και εμείς οι νέοι πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ την κυπριακή παράδοση και τους κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς. Παρά το γεγονός ότι κακά τα ψέματα η νεολαία μας τώρα έχει παρασυρθεί και έχει αφοσιωθεί σε άλλους μοντέρνους χορούς, ξεχνώντας την παράδοση. Εγώ δεν διαφωνώ να χορεύει ο καθένας ό,τι στυλ του αρέσει, όμως την παράδοση δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ. Τα κοινά ανάμεσα σε ένα ελληνοκυπριακό και ένα τουρκοκυπριακό γάμο είναι στο άλλαγμα της νύφης, ο χορός του κρεβατιού, τα στέφανα, το σταύρωμα της νύφης. Ποιες είναι οι αισθητές διαφορές? Οι αισθητές διαφορές είναι οι ορισμένοι χοροί που χορεύονται κατά τη διάρκεια του αλλάγματος της νύφης και επίσης πριν να πάει στον τζαμίνι τουρκοκυπριά νύφη, τοποθετούχε ένα συμπαλάμι της που δηλώνει ότι έχει παντρευτεί. Τα έθιμα που έχουν σταματήσει να υπάρχουν είναι το κρεβάτι, το ρέσι, διαδικασία για το ρέσι, η νύφη που πάει στην εκκλησία με το γαϊδουράκι. Για να διατηρηθούν οι παραδόσεις, οι χοροί και τα έθιμα, πρέπει η νεολαία να έρθει κοντά στους κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς και να συμμετέχει στα διάφορα συγκροτήματα τα οποία διατηρούν την παράδοση και ακόμα μέσα από τα σχολεία εισάγοντας τους κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς σαν μάθημα. Αυτό θα βοηθήσει. Τι θυμάστε από το δικό σας το γάμο, τι έκαμνετε? Παίζανε το κιολί, δεν παίρνανε να τρώνε στην εκκλησία και στρέφουν το σπίτι. Και κάνουμε το τραπέζι για τρόση. Γενικώς για όλη την νεολαία αυτές οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί μέσα από αυτές μαθαίνουμε μερικά ήθη και έθιμα του τόπου μας, παραδοσιακούς γάμους όπως βλέπουμε τώρα. Εντάξει, τους ελληνοκυπριακούς λίγο πολύ τους ξέρουμε. Τους τουρκοκυπριακούς μεν είναι λίγο δύσκολο, δεν έχουμε ξαναδεί, μόνο μέσω αυτών των εκδηλώσεων. Τι σου άρεσε από αυτές τις εκδηλώσεις? Από αυτές τις εκδηλώσεις, εντάξει, το ότι μας άρεσε, γενικώς βλέπεις τον κόσμο που έρχεται πιο κοντά. Έχουμε τις δύο, τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους που έρχονται όλοι μαζί, εδώ μαζί. Φιλικά, να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε.
I find it very important and very nice, these activities. It's so important to improve our traditional dances and the show the other people our dances, to meet with the Greece people. That's all. It's very... Άντε, και στα δικά μας. Το της τραγούδο χόρεψε νυφή χώρο. Μας καλούν τραγούδι. Έψε σε παίρνουν πόσο της και τη λίγεν κουπέπια. Και τη λίγεν κουπέπια. Τι πάτη συρμωριέ να κιόφτε. Τι πάτη να μου στήρε να κιόφτε. Το Facebook μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό εργαλείο δικτύωσης αρκεί να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Τώρα αν θέλετε να πάρετε Master ως Networker μέσω Facebook, θα σας πρότεινα τα εξής. Βρείτε τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν στο Facebook και μελετήστε τις σελίδες τους. Ερευνήστε όχι μόνο για πιθανές ανακοινώσεις θέσεων εργασίας, αλλά και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν τις δράσεις της εταιρείας. Αυτό θα σας βοηθήσει να ενημερωθείτε σωστά για τον οργανισμό στον οποίο επιθυμείτε να ενταχθείτε. Ακολουθήστε τις σελίδες των ενώσεων και των ομάδων που ανήκουν στον τομέα σας. Δείτε με προσοχή τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις σελίδες. Είναι ένας τρόπος για να τις διαγνώσετε εν καιρός. Επίσης, βρείτε ευκαιρία να αναδείξετε τις γνώσεις σας μέσα από αυτά τα δίκτυα. Γίνετε μέλη όμως και σε groups που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενό σας. Μην αποκλείτε δίκτυα που βρίσκονται σε δεύτερο πλάνο, γιατί αυτά μπορεί να ανοίξουν δρόμους για να εντοπίσετε συγκεκριμένες ομάδες που σας ενδιαφέρουν. Παραμείνετε ενεργοί στα κοινωνικά δίκτυα ακόμη και όταν έχετε δουλειά. Από την άλλη πάλι, αν νιώθετε ευγνωμοσύνη για ένα άτομο που σας βοήθησε να βρείτε δουλειά, ο καλύτερος τρόπος για να το ανταποδώσετε είναι να βοηθήσετε και εσείς με τη σειρά σας κάποιον άλλο να βρει το δικό του επαγγελματικό λιμάνι. Φίλοι και συμμαθητές του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη πραγματοποίησαν αυτή την πολύ όμορφη και συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στο φίλο τους που έφυγε τόσο νωρίς από λευχαιμία. Τίτλος της εκδήλωσης Believe. Μάρκο, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της όλης διοργάνωσης? Βασικά ήταν μια αυθόρμητη ιδέα που ευκήγε από εμάς στους φίλους του λίγες μέρες μετά την κοίμηση του. Γιατί δεν ήθελαμε να φύγει έτσι απαρατήρητος. Ήθελαμε να ακούσουν πολλοί άνθρωποι την ιστορία του και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που πάσουν από αυτήν την αρρώστια τώρα για να τους δοθεί λίγη αυτοπεποίθηση ότι είναι να πάνε όλα καλά. Σαν την ώστε ήταν δυνατή περίπτωση. Παρά όσα υπερνούσαν, αντιμετωπίζαν τα όλα με γέλιο και επίστευαν ότι είναι να τα καταφέρει να κατευθεί. Ο κύριος σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν η αγάπη του Κωνσταντίνου που περίσσευε πάντα και μετέδιδε. Και έτσι σκεφτήκαμε ότι με αυτή την εκδήλωση είναι ένας τρόπος να προσφέρει αυτή την αγάπη του Κωνσταντίνου σε εμάς. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν για τους ανθρώπους που πάσχουν από λευχαιμία και έναν άλλο μέρος του ποσού θα δοθούν για τα άπορα παιδιά του Λυκείου του Κωνσταντίνου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στην φίλη του Κωνσταντίνου από το σχολείο μας, καθώς και τα αδέρφια του. Θέλαμε από την αρχή να μετάσχουν για αυτοί, γιατί η εκδήλωση γενικά, στο ότι ο Κωνσταντίνος επάλεψε με τη λευχαιμία και ένας μαχητής, θέλαμε με την εκδήλωση να φανεί τη αξιοπρέπεια και τη μητούλη. Γι' αυτό να συμμετείχαν όλοι όσοι ήθελαν να τον τιμήσουν βασικά. Αλέξανδρε, τι σημαίνει ο τίτλος της εκδήλωσης σας Believe? Ουσιαστικά ο τίτλος προέκυψε από τη φωτογραφία εξώφυλλου του Facebook του Κωνσταντίνου, που ήταν ένα κορέο των οπαδών της Manchester United, που ήταν η αγαπημένη ομάδα, και έγραφε Believe.
και πιστεύουμε ότι ο κότσος βασικά σίγουρα έβαλε το επειδή πίστευκε ότι να καταφέρει να ξεπεράσει την αρρώσκια ξανά και ονομάσαμε το έτσι επειδή κάθε παιδί που έχει λευκαιμία πρέπει να πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει την αρρώσκια. Με αυτή την εκδήλωση να δίνει ζωή σε έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να υπάρχει δαμείο. Άρα του δείχνει πόσο βοηθητικός ήταν, ήταν πάντα χαμογελαστός, αισιόδοξος και πάντα γελαστός. Γι' αυτόν και όλα τα τραγούδια είναι αισιόδοξα και έχουν ένα μήνυμα αγάπης. Πολλές φορές μου είχες πει ότι θα φύγεις. Είδε τη ζωή του να αλλάζει μέσα σε μία νύχτα. Είναι ταλαντούχος, είναι νέος και έχει πολύ ωραία φωνή. Κλέψαμε λίγο από τον χρόνο του, μιας και εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη με την Μπέκη Ζήνα. Είμαστε εδώ με τον Λούκα Γιώρκα. Καλησπέρα Μάριε, τα χαιρετίζομαι και στην Γαλλία στην εκπομπή κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου χαρά. Όπως είπαμε, εμφανίζεσαι στη Θεσσαλονίκη με την Μπέκη Ζήνα. Την Μπέκη Ζήνα, το τίμα Αναστασιάδη και την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ακόμη μια μεγάλη συνεργασία για εσένα. Σίγουρα και συνέχεια τον εμφανίζομαι με την Μπέκη Ζήνα εδώ και 1,5 χρόνο σχεδόν. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Τι διαφορετικό έχει αυτή η συνεργασία από προηγούμενες συνεργασίες, π.χ. από την Νατάσα Θεοδωρίδου, την Ελένα Ποδαρίζου? Διαφορά ήταν το ότι την Μπέκη και τον Γιώργο, τον Λύρα, γνωριζόμασταν όταν βγήκα από το παιχνίδι. Ενώ δηλαδή είχα συνεργαστεί με διάφορους άλλους τραγουδιστές, τους γνώριζα. Οπότε η συνεργασία ήταν ένα πρόσθετο στην γνωριμία μας. Ένιωθα πολύ και οικία ίσως. Έκλαψα, σπάνιο για μένα όμως, έκλαψα, όταν πια κατάλαβα ότι σε χάσα. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησες και ένα τραγούδι με τον τίτλο «Έκλαψα». Πες μας λίγο γι' αυτό. Ναι, σε μουσική του Δημήτρη Χάρμα, της εστίχους της Αγγελικής Βοηράκου. Είναι μια δυναμική λαϊκή μπαλάντα, η οποία περιγράφει τα συναισθήματα κάποιου ανθρώπου, ο οποίος ίσως καταλαβαίνει το λάθος του πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε. Η ζωή μου στην Αθήνα είναι αρκετά εύκολη και αρκετά δύσκολη ανάλογα. Δηλαδή έχει διάφορα σκαμπανεβάσματα σε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς. Είναι εύκολο για έναν νέο Κύπριο καλλιτέχνη να προσπαθεί να διατηρηθεί στην ελληνική μουσική σκηνή? Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά παρόλα αυτά εξαρτάται από τον ίδιο. Δηλαδή θεωρώ ότι όπως μια παροιμία που λέει τα καλά κόπη σκοτώνται, έτσι και σε αυτό το χώρο θεωρώ ότι αν κάποιος δουλεύει σκληρά και είναι και τυχερός, μπορεί να προχωρήσει. Τι είχες πει, υπήρχε περίοδος που δεν είχα να φάω? Θεωρώ ότι ο τίτλος αυτός που δόθηκε ήταν λίγο υπερβολικός. Οι δηλώσεις που έκανα τότε στην εφημερίδα τη συγκεκριμένη ήταν ξεκάθαρες. Ότι σίγουρα ερχόμενος στην Αθήνα μόνος μου, υπήρξαν εποχές που ήταν δύσκολες οικονομικές και βάσει τη εποχή που ζούμε, έτσι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και όσον αφορά την επαγγελματική μου ζωή, τα πάντα. Έκανα πάρα πολλές γνωριμίες, πάρα πολλές συνεργασίες. Θεωρώ ότι παρόλο που ότι πέρασαν 4 χρόνια, είμαι ακόμα στην αρχή. Έχω το μεράκι και την όρεξη, ίσως και διπλάσια από όταν ξεκίνησα. Γιατί ίσως είμαι λίγο πιο συνειδητοποιημένος τώρα. Το ότι θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, να συμβουλέψω κάτι. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε προφέσορο, ούτε κάτι ιδανικό να συμβουλέψω. Το μόνο που ξέρω γιατί. Θεωρώ ότι έτσι μου το δίδαξαν και εμένα, είναι πολλή δουλειά, θέλει σκληρή δουλειά. Δηλαδή όσο λιγοστεύουν οι ευκαιρίες και οι πόρτες, τόσο ψηλότερος είναι ο ανταγωνισμός. Την έχει ψυχή μου τη φωτιά. Τους φόβους όλους και μοναδικά. Θα ήθελες να ξαναπάς στην Eurovision, ενδεχομένως με τα χρώματα της Κύπρου? Αρχικά μπορώ να πω ότι δεν κλείνω πόρτες, γιατί να μην ξαναπάω. Προφανώς και θα ήταν ωραία ευκαιρία να ξαναπήγαινα, αλλά θεωρώ ότι θα πήγαινα με κάτι παρόμοιο. Θα ήθελες να ήταν κάτι με την Κύπρο, την επόμενη, η δεύτερη σου φορά, αν θα υπάρξει? Γιατί όχι, ναι. Την πρώτη φορά υπήρξε με την Ελλάδα, γιατί δεν είχα κάποια πρόταση από την Κύπρο, είχα πρόταση από την Ελλάδα. Οπότε μπήκα στο διαγωνισμό, τον ελληνικό τελικό δηλαδή, και δόξα τω Θεώ καταφέραμε και περάσαμε. Πιθανότατα, αν υπάρξει η σωστή στιγμή να γίνει αυτό το θέμα με την Κύπρο, θα γίνει. Το περιμένω, γιατί όχι. Εμείς τι θα ήθελες να σου ευχηθούμε?
η υγεία ποτέ δεν πάει χαμένα αρχικά και η ακεραιότητα. Δηλαδή να έχει το νου του στο κεφάλι του και να έχει τα πόδια του στη γη. Αυτό. Τα αστέρια όλα τα μέτρησες. Τη νύχτα που δες δρόμο στο φλιτσάνι. Τη νύχτα που τον τάκι δρόμο έδιωξες. Και φόρεσες καρό φουστάνι. Και μείνα μισό τρελό παιδί. Να σκίζω ρούχα, ρούχα στο μπαλκόνι. Γυρίστρουλα, σε φοβάμαι. Γυρίστρουλα, δεν κοιμάμαι. Γυρίστρουλα, σε φοβάμαι. Γυρίστρουλα, δεν κοιμάμαι. Τη νύχτα πολλά τα έσβησες και που κάθε πρωί σου φέρνε ζάλι. Που τα λόγια σου τα μέτρησες και μου πες κράτα με, θα φύγω πάλι. Γύρι γύρι στρούλα κοσμική, γύρι γύρι στρούλα της Ανίας. Παρθένα με το γιάσεμι και αποτέλεσμα όλη κοσμία. Γυρίστρουλα, σε φοβάμαι. Γυρίστρουλα, δεν κοιμάμαι. Γυρίστρουλα, σε φοβάμαι. Γυρίστρουλα, δεν κοιμάμαι. Θα βγω να το φωνάξω να σου πω πως είμαι αμαρτωλός που θα διαβώ. Να γίνεις ακόμα γύρω γύρω τεραριζιλή που το απλά να κάνεις. Θεωρείς κρακιόζι ρε! Είμαι πολλά χαρούμενος που παρουσιάζω εκπομή μαζί σου εσύ γιατί είσαι χαλά. Θεωρείμαι έτσι.